ζουν. Πάμε. Και διπλώνουν. Έχουμε με τον την επόμενο κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Τι ζητάτε σήμερα να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Άκουσα τώρα και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, ναι, ότι η μείωση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα γίνει από τον Ιούνιο. Από τον Ιούνιο. Ακριβώς. Η καταμέτρηση για να έρθει το εκαθαριστικό θα γίνει στις 19 Μαΐου. Που σημαίνει ότι στο λογαριασμό που θα μας έρθει θα είναι πάλι φουσκωμένος. Να τα πείτε, να τα ακούσουν στην κυβέρνηση. Δεν ακούω. Να τα λέτε για να τα ακούσουν στην κυβέρνηση. Ναι, ναι. Αν δεν δοθούν επιδοτήσεις, είναι όπως τα λέει η κυρία. Είναι θα τόσο απλά. Στο χαρτί το προηγούμενο, στο έναντι, που από 80 ευρώ μου ήρθε 200. Ναι. Το εκαθαριστικό θα μετρήσουν 19 Μαΐου. Μάλιστα. Γύρω στο τέλος Μαΐου θα μου έρθει ο λογαριασμός. Δεν θα πρέπει να το πληρώσω. Και αφού θα ισχύσει από τον Ιούνιο, τι μείωση θα έχω? Μάλιστα. Είναι σημαντικό να τα ακούσει το κυβερνητικό επιτελείο πρωτού βγει και μιλήσει ο Πρωθυπουργός σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο, καλησπέρα σας. Κύριε Φίλιππα. Σας ακούμε. Αυτό που θέλω από τον Πρωθυπουργό, ναι, αυτό που θέλω από τον Πρωθυπουργό είναι να σηκωθεί να φύγει πριν πουλήσει την Ελλάδα, γιατί και ο πατέρας τα ίδια έκανε, πρώτον αυτό, και δεύτερον υπάρχει περίπτωση ο Μητσοτάκης να μιλήσει στον Βαρδινογιάννη ή στον Μυτιλινέο για να μειωθούν αυτά τα πράγματα? Θα τον πλακώσει κλωστές για να τον πετάξει έξω ο Βαρδινογιάννης. Ό,τι έκανε ο συγχωρεμένος ο Λάτσης στον πατέρα του, που μπήκε μέσα στη και μίλησε με τον Μητσοτάκη, και όταν βγήκε έξω από το γραφείο του Μητσοτάκη, είναι με ένα, να μην πω τη λέξη. Κύριε Χρήστο, εσείς, κύριε Χρήστο. Κύριε Χρήστο, εσείς τι ζητάτε? Παραμυθιάζει τον κόσμο, λέει οριζόντια, μετά λέει στα 7. Τι ζητάτε να πει σήμερα? Να σηκωθεί να φύγει. Μάλιστα. Μόνη λύση είναι αυτή, δεν υπάρχει άλλη λύση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Νίκα. Κυρία Νίκα, καλησπέρα σας. Γεια σας, τι μου κάνετε. Καλή. Ευχαριστώ για την εκπομπή. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτόν τον Πρωθυπουργό τον ψηφίσαμε για να κάνει δουλειά. Όχι να δουλεύει για τους Αμερικάνους, να δουλεύει για τους Έλληνες. Πρώτον. Δεύτερον, να πει στους φίλους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να σταματήσουν την εσχροκέρδεια. Μέχρι ενός ορίου τα πάντα. Μάλιστα. Να σηκωθεί να φύγει. Άλλωστε υπάρχει φήμη ότι θα διοριστεί στο ΝΑΤΟ. Είναι τόσο υποχρεωμένοι οι φίλοι του οι Αμερικάνοι που κάπου θα τον βολέψουν. Δεν φεύγει από τώρα. Αλλά να τακτοποιήσει πρώτα το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο με τους φίλους του. Δεν μας γελάει πλέον. Να φύγει όλη η οικογένεια από την Ελλάδα. Και ο Μπακογιάννης επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Και χρόνια πολλά. Να είσαστε καλά. Λοιπόν, έχω να πω εγώ στον κύριο Πρωθυπουργό, εάν αγαπάει αυτή την παράταξη, την οποία έχουμε αγωνιστεί όλοι μας, όλοι οι δεξιοί, την έχει ξεφτελήσει. Λοιπόν, τον Τσίπρα το πήραν οι χείρες στο λαιμό του και τον βουλιάξανε, ετούτη την κυβέρνηση θα τη βουλιάξει η ΔΕΗ. Δεν ξέρω τι θα κάνει, να κόψει το κεφάλι του, να τα βάλει αναδρομικά από το Γενάρη, να μην πληρώσει ο κόσμος. Είναι αμαρτία από το Θεό. Ήρθανε στις χώρες μου κάτι λογαριασμοί που ούτε στον ύπνο μας δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Τι κάνουνε, παίζουνε με την νοημοσύνη των Ελλήνων, τρελαθήκανε. Άμα θέλουν να βγάλουνε το Τσίπρα με 50% και εγώ ίδιος θα τον ψηφίσω για να βάλουνε μυαλό. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Μπορεί ο φτωχός να δώσει, ακούω από φίλους, συγγενούς, δεξιούς παραδοσιακούς που είναι χρόνια, 60, 70, να τρελαίνονται οι άνθρωποι. 1500, 2000, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Το περισσότερο ρεύμα η Ελλάδα το βγάζει από νερό και κάρβουνο. Μας δουλεύουνε. Ένα εργοστάσιο έχουνε με αέριο. Μας δουλεύουνε. Έχουνε μούτρα και μιλάνε και θα εξαγγείλουν μέτρα. Ποια μέτρα θα εξαγγείλουνε? Θα πρέπει κανονικά να βάλουν αναδρομικά όλα, να παραγραφούνε. Άρα ζητάτε να παραγραφούνε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάννη. Να παραγραφούνε όλα, λέει ο κύριος Γιάννης. Και την αναδρομικότητα που ζήτησε. Είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα σας πω δύο πράγματα. Λοιπόν,
δεν μειώσουν το ρεύμα και δεν επαναφέρουν τα δώρα Χριστουγέννων στους αξιούχους αλλά και στους δημοσίους υπαλλήλους, κύριε Καμπούρη. Ο μισός λαός αυτή τη στιγμή βράζει, όπου τους βρει τους πολιτικούς στον δρόμο θα τους σκοτώσει. Θα τους πατήσει με αυτοκίνητα. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Πάμε, πάμε, ακούσαμε τον Υπουργό. Πάμε στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Τι ζητάτε να πει σήμερα ο Πρωθυπουργός? Κύριε Καμπούρη, και χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλο το πάνελ και στο σταθμό σας. Να είσαστε καλά. Λοιπόν, εγώ θα ζήταζα από τον Πρωθυπουργό το εξής. Να δώσει και ένα καλό μέρισμα για τις ευάλωτες ομάδες, γιατί, για τον εξής λόγο. Η ακρίβεια έχει φτάσει, βλέπετε από τον πληθωρισμό τι γίνεται. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο για να ψωνίσουμε το παραμικρό. Κάθε μέρα αύξηση τα προϊόντα, κάθε μέρα αύξηση. Δηλαδή δεν μπορείς για να ζήσεις έτσι. Παρότι κάνω μια τρομερή οικονομία στο ρεύμα και ευτυχώς μου ήρθε λίγο, αλλά αυτό δεν μπορεί για να συνεχιστεί. Είναι για μια ορισμένη περίοδο, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Τέλος δηλαδή. Για τις ευάλωτες ομάδες που παίρνουν τα προνοιακά και αυτά, να δώσει πως έδωσε τουλάχιστον κάτι να κάνει. Κυρία γιατί Μαρία. Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη. Πας στο σούπερ μάρκετ και χάνεσαι. Μα χθες πήγα και σήμερα 20 λεπτά πάνω το προϊόν. Δεν είναι δυνατόν έτσι να συνεχιστεί. Μας το λένε και οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ. Κάθε μέρα αλλάζουν τις τιμές. Κάθε μέρα αλλάζουν οι τιμές προς τα πάνω. Πάμε στον κύριο Παντελή. Καλησπέρα σας. Έλα Φιλιππά μου, τι μου κάνεις? Σας καλά, ακούμε κύριε Παντελή. Να είστε καλά. Σας ακούμε. Όλοι ευάλωτοι είμαστε. Δεν είναι μόνο μισή. Όλος ο κόμπος ευάλωτοι είμαστε. Εν πάση περιπτώσει. Τι ζητάτε από τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει σήμερα? Ένα μέρος εδώ που κυκλοφορείς για το Κερατσίνι. Το λοιπόν, τέλος του μηνός του Απρίλη έπρεπε να έχουν έρθει λογαριασμοί της ΔΕΗ. Δεν έχουν έρθει μέχρι στιγμής. Και δεύτερο, ρωτήσαμε το ταχυδρομείο, το παράρτημα που υπάρχει εδώ στο ΙΚΑ κοντά. Ναι. Και μας είπαν ότι δεν έχουν διανομής. Το λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, να τα μαζέψεις και να πάνε να φύγεις. Να μην πουλήσεις άλλα ακόμα. Τα έχεις πουλήσει τα πάντα. Μας υποφέρεις όλους. Μας έχεις αρρωστήσει. Κι άλλο δεν βλέπαμε τα τρία αγγελούδια συνέχεια στη σκολοτηλεοράση σου. Να πας στο διάλογο. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Να είμαστε προσεκτικοί σε εκφράσεις μας. Ζητάμε συγγνώμη. Δεν πρέπει να ακούνται απλοποιείς εκφράσεις. Αλλά η αγανάκτηση του κόσμου είναι αυτή που εξοργίζει. Είναι αυτή που εξοργίζει η αγανάκτηση. Οι ύβρις δεν μας εκφράζουν. Έτσι ακριβώς. Και η αντίδραση του κόσμου είναι λογική και γι' αυτό ανοίγουμε τα μικρόφωνα σε όλο τον κόσμο για να πει την άποψή του. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Γιώτα που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γιώτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Φίλιππε. Σας ακούμε. Λοιπόν, έχω μια σύνταξη χειρίας. Καταρχήν, Χριστός Ανέστη και καλό μήνα. Αληθώς ο Κύριος. Έχω μια σύνταξη χειρίας, 410 ευρώ. Έχω κοινωνικό τιμολόγιο και νυκτερινό. Μετά από έναν έναντι λογαριασμό 66 ευρώ, μου έρχεται ένας εκαθαριστικός με ρήτρα αναπροσαρμογής 645 και σύνολο λογαριασμού 900 ευρώ. Λοιπόν, εγώ αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα πληρώσω. Δεν μπορώ να τα πληρώσω. Θέλω δύο πράγματα από αυτά που θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Καταρχήν αυτά που θα πει να τα εννοεί, πρώτον, και δεύτερον, να υποχρεώσει τους παρόχους για τις ευάλωτες ομάδες να κάνουν περισσότερες δόσεις. Γιατί εμένα συγκεκριμένα ο παροχός μου λέει για αυτό το ποσό 8 δόσεις. Να βγω πού εγώ με 8 δόσεις και 410 ευρώ? Τι να πρωτοπληρώσω, τον έμφυα, να πάω ψωνίσω, τι να κάνω? Λοιπόν, να υποχρεώσει τους παρόχους για τις ευάλωτες ομάδες να κάνουν πάνω από 12 δόσεις. Και στον επόμενο λογαριασμό να είναι λίγο πιο χαλαρή. Δεν γίνεται δηλαδή. Πού θα πάμε, θα βγούμε έξω από τα σπίτια μας? Τι θα πρωτοπληρώσουμε? Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Σύμπα. Καλησπέρα σας. Χωρίς κυρία Σκέτο. Σας ακούμε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Συμβαίνει το εξής. Έχει επιβάλει ο κύριος Μητσοτάκης στους ανθρώπους
να φοράνε μάσκα ή έστω διπλή. Αυτό είναι αδιανόητο. Επειδή η μάσκα θεωρώ ότι δεν μας προστατεύει, έστω και διπλή ή τριπλή ή τετραπλή, θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να βγάλει νόμο καινούριο, με τον οποίο θα επιβάλλει, αντί για μάσκες, να φοράμε πάνες από αυτές που φοράνε στα μωρά, και έτσι αποτελεσματικότερες θα είναι άμα είναι χρησιμοποιημένες. Διότι η απλή μάσκα επιτρέπει στο οξυγόνο να περνάει στον εγκέφαλο, έστω και κατά το ελάχιστο, και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος και επιβιώνει. Αυτό λοιπόν είναι αδιανόητο, να μπορεί να οξυγονώνεται ο εγκέφαλος, έστω και με αυτό το λίγο οξυγόνο που περνάει, και να μπορούμε να επιβιώνουμε. Πάμε λίγο στο θέμα, λίγο, γιατί υπάρχει και μεγάλη αναμονή τηλεθεατών. Επίσης λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Μητσοτάκη για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς να ανοίξει τις Μπουμπουλίνας τα υπόγεια και να επιβάλλει τα βασανιστήρια, όπως ας πούμε τη Φάλαντα. Έλα Βανάκια, εντάξει, ή το τραβήξαμε πολύ τώρα, Φίλιππε, με συγχωρείς. Ή να τους βγάζει το τα νύχια. Πολύ. Να τους βγάζει δεν τα είναι νύχια δυνατόν να επιτρέψει στους υγειονομικούς, στους ανεμβολίαστους, να επιβιώνουν και να πείζουν ακόμα. Για να χαρά. Να είστε καλά. Εννοείται, ηρωνικά τα λέει η γυναίκα για να δείξει τι κατάσταση επικρατεί.